κυρίως τη Νέα Σαλαμίνα δεν την ευνοεί. Θα δούμε εδώ την φάση, το σουτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Κωνσταντίνου στο 16. Μαυρουδής, πολύ ωραία ανάπτυξη, μπαγιά για τον Κωνσταντίνου. Η μπαγιά του Κωνσταντίνου, η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ. Χωρίς φάουλ ο Φράγκος έρχεται να κερδίσει η κόντρα εκεί. Παίρνει ο Ντιαβαρά μπάλα και πάει μόνος εναντίον όλων. Ο Ντιαβαρά έκανε και το σουτ, έπεσε και μπλόκαρε ο Κίσα στο 31. Μπαγιά περνάει, πάει να βγει μπροστά με Σταλόνε. Η Νέα Σαλαμίνα στην περιοχή, ο Σταλόνε ψάχνει χώρο, θα δοκιμάσει το σουτ πάνω στον Κώστιτς. Κοτσόνης, ανέβηκε, ο Φόρη θέλει να τον κλείσει. Εδώ το σουτ που γίνεται στην αγκαλιά του Κίσα η μπάλα. Και των δύο ομάδων. Εδώ ο Καρτίτος, με συγχωρείτε Μαρίνα, αφήνει για τον Ντολεμέ στην περιοχή. Ο Ντολεμέ, το γύρισμά του δεν είναι καλό. Την εικόνα της ομάδας του. Γιατί όπως είπα η Νέα Σαλαμίνα είναι αυτή Σεργίου, που έχει δείχνει. Εδώ το γύρισμα θα διώξει με δυσκολία ο Κώστιτς και η άμυνα της Ένωσης. Για την ώρα φαίνεται ότι θα το προσπαθήσει. Εκτελείται το φάουλ, η κεφαγιά που έγινε κάπου κοντράρει μπάλα και καταλήγει στα χέρια του Κίσα. Η μπαγιά του Μέιρα στην περιοχή, ευκαιρία, να το 1-0, αλλά ψηλά η σημαία. Ακυρώνει τον γκολ του Ρουσιά που δεικνύεται σε θέση offside. Ξανά η φάση εδώ. Για να δούμε. Θα πρέπει να εξεταστεί η φάση και από το VAR. Ο Ρουσιάς κινήθηκε γρήγορα. Βλέπουμε εδώ ξανά τις γραμμές και μέσω του VAR. Γίνεται ο έλεγχος για τη φάση του offside και μέσω VAR δίνεται τον γκολ. Τον γκολ μετράει, ο Ρουσιά σκοράρει, το έχει η μοίρα του Ρουσιά, όπως έγινε και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, όπως έγινε και προηγουμένως στην πρεμιέρα. Περιχαίνει γκολ και δεν ξέρει αν θα πρέπει να το πανηγυρίσει ή όχι. 1-0 η ένωση. Εκτέλεση του Λουσέρο, πανέξυπνη εκτέλεση. Η άμυνα της Νέας Σαλαμίνας δεν πρόλαβε να τραβηχτεί για να αφήσει εκτεθειμένο τον Ρουσιό, ο οποίος την τρίχα πραγματικά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα αφού ήταν καλυμμένος. Έχω την εντύπωση. Και πλέον ο Σάββας Πουρσαϊτίδης καλείται να προσπαθήσει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του με τις οδηγίες του. Για να δούμε εδώ το σουτ που γίνεται 2-0. 2-0 με τα Σίλβα η Ένωση στο 82. Πανηγύρια έξαλλα. Η Ένωση αγκαλιά με ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο σε 3 λεπτά μέσα. Η ομάδα του Μαρίνου Ζατσά παίρνει ένα γερό προβάδισμα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, η οποία στα τελευταία λεπτά δέχεται 2 γκολ. Ξανά εδώ η προσπάθεια. Η παράλληλη μπαγιά, το γύρισμα που έγινε. Ο Ντασίλβα κινήθηκε από την μπαγιά, αν δεν κάνω λάθος, του Γεβρέμοβιτς για να πλασάρει ιδανικά και να κάνει το 2-0 για την ομάδα της Ένωσης.